δυστύχημα. Λοιπόν, πριν από λίγο, είναι δυστύχημα. Στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου, 119 είναι ο κεντρικός δρόμος του. Εδώ βλέπουμε και φωτογραφίες. Ναι, ένα δυο ταχύ έπεσε πάνω σε στάση λεωφορείου. Υπάρχει πληροφορία δυστυχώς. Υπάρχει τραυματίες. Υπάρχει πληροφορία. Συγγνώμη, σε διακόπτω, Γιάννη μου, αλλά δυστυχώς μιλάνε και για άνθρωπο ο οποίος μπορεί να έχει χάσει και τη ζωή του. Μιλάνε για ένα νεκρό και δύο τραυματίες. Το ένα άτομο είναι τραυματισμένο ιδιαίτερα σοβαρά. Τα άλλα δύο άτομα είναι απλά τραυματίες. Η νεότερη πληροφορία είναι ότι δυστυχώς έχει υποκύψει τα τραύματά του. Πώς έγινε το περιστατικό αυτό, Γιάννη? Από ό,τι φαίνεται, ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έπεσε πάνω στη στάση. Καταλαβαίνεις τώρα, 8,5 ώρα που έγινε το συμβάν, οι στάσεις δεν είναι άδειες, κάθε άλλο είναι γεμάτες κόσμο. Οι συνθήκες φυσικά θα δει η τροχέα τι έχει συμβεί. Το παρακολουθούμε. Σε λίγο θα έχουμε και ζωντανή εικόνα από την περιοχή. Ναι. Πάντως οι πληροφορίες λένε ότι υπέκυψε ο ένας. Το ένα άτομο ήταν σοβαρά. Σοβαρά. Τα άλλα δύο είναι τραυματίες. Από το News It είναι. Δικές μας φωτογραφίες. Τώρα το λέω. Είναι μια φίλη τηλεθεάτρια που μας έστειλε φωτογραφίες μετά αμέσως αυτό το τροχαίο που στήξε. Βλέπουμε και το αυτοκίνητο που έχει τις φιλικές ζημιές, αλλά πάνω στάση να πέσει τώρα πάνω στα άτομα που υπερνάμε. Δεν ξεκινάμε καλά τη μέρα μας. Μπάει για μια μικρή διακοπή. Λοιπόν,